Την Τετάρτη 25 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμέ των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ με στόχο να ολοκληρωθούν έω τι 30 Αυγούστου. Πρόκειται για τι συντάξει Σεπτεμβρίου, οι οποίε για έναν ακόμη μήνα θα καταβληθούν τμηματικά προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα συγχρονισμού των συνταξιούχων στα υποκαταστήματα των τραπεζών λόγω τη συνεχιζόμενη πανδημική κρίση. Βέβαια, παραμένει σε ισχύ η απόφαση για ταυτόχρονη καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ αποφάσει στην συνεδρίαση τη 5η Αυγούστου το 2020 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Στι 25 Αυγούστου του 2021, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριε και επικουρικέ συντάξει των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το Ταμείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, τι Τράπεζε και τον ΟΤΕ, που το άμκα του λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Στι 26 Αυγούστου του 2021, μέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικέ συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το Ταμείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, που το ΑΜΚΑ του λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Στι 27 Αυγούστου του 2021, μέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικέ συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων, που προέρχονται από του τέως φορείς ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Στι 30 Αυγούστου του 2021, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν κύριε και επικουρικές συντάξει του Δημοσίου, του Ταμείου ΝΑΤ, ΕΤΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ και ΔΕΗ. Όσο για τα αναδρομικά που αφορούν του παλαιού συνταξιούχου με πάνω από 30 έτη ασφάλισης, αλλά και τι όποιε αυξήσει αφορούν του νέου συνταξιούχου που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότηση μετά την έκδοση τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, άγνωστο παραμένει το πότε τελικά θα δοθούν. Στον ΕΦΚΑ κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους προκειμένου να μη δημιουργηθούν νέες ελπίδες για πάνω από 150.000 συνταξιούχους που αναμένουν για πάνω από 22 μήνες αυξήσεις και αναδρομικά.